Κύριε Λυριτζή, είναι εμφανές ότι ο κύριος Σόιμπλε πολλές φορές το τελευταίο εξάμηνο επιλέγει άλλοτε να μιλήσει με πιο σκληρό τρόπο, διότι πέρα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές πεδίο έχει και το εσωτερικό του ακροατήριο. Έτσι. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή είναι ότι την ώρα που ο ελληνικός λαός έχει κάνει τόσο μεγάλες θυσίες, κανείς δεν δικαιούται να παίζει με την Ελλάδα είτε για προσωπικούς σκοπούς είτε για κομματικούς σκοπούς. Εμείς δεν έχουμε κάποια προσωπική κόντρα με κανέναν, το καταλαβαίνετε. Εμείς διεκδικούμε να έχουμε μια καθαρή συμφωνία η οποία να δίνει τη δυνατότητα. Πέφτετε στην παγίδα του Σόιμπλε, γιατί μία τον αγαπάτε, τον λατρεύετε, μία και τον αποθεώνετε ταυτοχρόνως και μία μας κατέστρεψε ο Σόιμπλε, φταίει για όλα τα δεινά της Ελλάδας κλπ. Πρέπει να και εσείς να είστε εγκρατείς. Ναι, δεν χρειάζεται να απαντούμε σε όλα. Ο Σόιμπλε είναι και αυτός πολιτικός. Είναι σε μια άλλη χώρα, δεν είναι στην Ελλάδα. Είναι στη Γερμανία πολιτικός ο άνθρωπος και απευθύνεται στους Γερμανούς. Μα τώρα είναι. Δεν είναι στους Έλληνες. Κύριε Οικονόμου, τώρα εμείς δεν μπήκαμε. Βγάλαμε μια τυπική ανακοίνωση. Δηλαδή, όποιος θεωρεί ότι θα βγαίνει ο κύριος Σόιμπλε και θα λέει ότι οι ευθύνες για αυτή την κατάσταση είναι της ελληνικής κυβέρνησης με τον τρόπο που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα τα πράγματα και από το 2015, από το 2010 και μετά. Εντάξει, αρχίζει να γίνεται λίγο χιουμοριστική η κουβέντα. Άδικο, ο ίδιος ο κύριος Σόιμπλε, όταν είχε ερωτηθεί. Αν κάνατε ένα κομματικό κράτος, την απάντηση. Αυτό σας είπε από τη μία πλευρά δεν και από την άλλη ότι φορολογείτε τους φτωχούς. Αυτό το λέτε εσείς. Εκτός αν θεωρείτε τον εαυτό σας μεταφορέα των απόψεων. Όταν λέω ότι βάζετε κομματικά στελέχη και ακόμα και στο Ταμείο Αποκρατικοποίησεων, τι εννοεί. Λέω, αυτή είναι η συμφωνία. Αυτή είναι η συμφωνία. Δεν θέλω να πω τις ουσίες, δεν ενδιαφέρει εμένα αυτό που λέει. Ωραία, να πάμε στην ουσία. Μετά τις εκλογές του 2010, μετά τη συμφωνία του 2015, ο κύριος Σόιμπλε όταν είχε ρωτηθεί γιατί υπάρχει αυτή η ανυπόφορη πίεση στην Ελλάδα, είχε πει τότε σε μια άλλη του δήλωση που τώρα την ξεχνάμε ότι επιβλήθησαν αυτά τα μέτρα, είναι αναγκαστικά για να πιαστούν αυτοί οι στόχοι. Τώρα φαίνεται ο κύριος Σόιμπλε να παραπονιέται που έχουν φτωχοποιηθεί άνθρωποι στην Ελλάδα. Είναι υποκρισία. Εάν πραγματικά ο κάθε κύριος Σόιμπλε ενδιαφέρεται για τους φτωχούς και τους αδύναμους ανθρώπους στην Ελλάδα, να βάλει πλάτη στο Eurogroup ώστε να γυρίσουμε σελίδα και να μην δίνει δικαίωμα βέτο στο δούνου του που με επιθετικές πολιτικές τα τελευταία χρόνια και με λάθος λογιστικά και εκεί πέρα έχει ευθύνες και η πολιτική τάξη της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εξοντώθηκαν οι ελληνικοί λαοί. Δεν τον θυμάμαι εγώ τον κύριο Σόιμπλε, για παράδειγμα, όταν έκανε πρόβλεψη για πλεόνασμα 0,1% και πήγε στο 4,2% το πλεόνασμα του 2016 να βγαίνει και να λέει τι κακοί λογιστές που είναι αυτοί του δούνου του που δεν είδανε. Τον έπιασε τώρα ξαφνικά ο πόνος. Εντάξει, αλλά πρέπει να μας πείτε τι θα κάνετε όμως. Λοιπόν, γιατί μετά αύριο έχουμε ένα Eurogroup. Επί της ουσίας, το οποίο πάμε από ό,τι φαίνεται πάλι με πεσμένα τα φτερά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ και από τις τοποθετήσεις των στελεχών και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο οποίος μας είπε τι γραβάτα λέει εδώ, μπορεί να βάλω φέση. Αστειευόμενος βέβαια και λέγοντας ότι το φέση το βάλαν οι άλλοι. Αλλά τέλος πάντων από τη γραβάτα πέρασαμε στο φέση. Θέλω να πω, δεν εκπέμπει τώρα μια αισιοδοξία όπως εξέπεμπει. Το ζήτημα δεν είναι ενδυματολογικό, αν μου επιτρέπετε. Όχι, ουσιαστικό το ζήτημα είναι. Γιατί ουσίας. Από εκεί που καλλιεργούσε προσδοκίες θετικές, τώρα πια δεν έχουμε τίποτα. Πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να βγει από αυτή την κατάσταση, να αρχίσουν οι πραγματικοί δείκτες της καθημερινότητας των πολιτών, διότι οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται στην καθημερινότητά τους όλα αυτά τα μακροοικονομικά μεγέθη που συζητάμε πολλές φορές και στα πανέλ, καταλαβαίνουν τη φτώχεια, την πίεση, την ανεργία, την παρατεταμένη κατάσταση περιθωρίου που βρίσκεται ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Και το ερώτημα είναι πώς ολοκληρώνεται αυτή η διαπραγμάτευση και πώς μπαίνουμε στις πιο θετικές μέρες. Θα σας κάνω μια πολύ σαφή ερώτηση. Γιατί αυτό δεν είναι μακροοικονομικό που λένε, είναι πραγματικό. Δηλαδή η συμμετοχή μας στην ποσοτική χαλάρωση, εκτός ότι διαμορφώνει ένα θετικό κλίμα, ψυχολογικά που λένε, και στη χώρα, εμπιστοσύνης που λέει και ο κύριος Πρόεδρος, από την άλλη πλευρά έχει και ένα πραγματικό στοιχείο. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δανείζονται με φτηνότερο χρήμα, επομένως να αναπτυχθεί η δουλειά. Αυτό και ταυτόχρονα βοηθάει και την χώρα να πάει στην ιστορία της εξόδου στις αγορές. Και αυτό καλό είναι, υποτίθεται, για τη χώρα μας κτλ. Λέω λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να πάει στην επιλογή. Θα κάνω λίγο την άκρη προς το παρόν την ιστορία του χρέους, διότι από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Να πάρω τα λεφτά, μην βρεθώ μπροστά σε κανένα τείχο τον Ιούλιο και δεν ξέρω τι θα κάνω.
να κλείσω δηλαδή την αξιολόγηση και να πάρω τα χρήματα και η κουβέντα για το χρέος συνεχίζεται, ή θα πει αυτό που λέει μέχρι τώρα, κοιτάξτε παιδιά, όμως εμένα είναι όρος η ιστορία της προστατικής του χρέους, γιατί μέσα του χρέους μπαίνω στην προστατική χαλάρωση και ανοίγουν οι πόρτες για τις αγορές. Κύριε Λυριτζή, τι κάνουμε αν πούνε οι άλλοι όχι? Έχουμε υπογράψει μία συμφωνία το καλοκαίρι του 2015. Ξέρω. Το 2015 η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης έλεγε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Όπως η ολοκλήρωση της πρώτης πέρσι είχε τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Το Γενάρη του 2015, ο πολύ αγαπητός ή πολύ μισθός, ανάλογα πώς το βλέπουμε, κύριος Σόιμπλε, είπε ότι είναι υποχρεωτικό να μετάσχει για το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Και μάλιστα ότι αν δεν μετάσχει το ΔΝΤ δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Αυτό δεν το είπα εγώ, το είπε ο κύριος Σόιμπλε και ο Ολλανδός ομολογός του. Και έδωσε το ΔΝΤ το δικαίωμα βέτο. Το ΔΝΤ ζήτησε τρία πράγματα. Τα τρία που ζήτησε, δηλαδή 1% του ΑΕΠ χαμήλωμα στο αφορολόγητο, 1% στη συντάξη, αυτά τα πέντε. Δηλαδή, εμείς κάναμε παραπάνω και με μια επίδοση το 2016 στην οικονομία πολύ καλύτερη από αυτή που προέβλεπε το ΔΝΤ και η Γερμανία και όλη τότε η Ευρώπη. Πήγε λάθος. Και τώρα, τι έγινε τότε? Τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, κύριε οικονόμου, έχουν γίνει αυτά που έπρεπε. Δεν έχει πάει κάτι λάθος. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή να βρεθεί ένα συμβιβασμός μεταξύ της λογικής του κυρίου Σόιμπλε και του κυρίου Τόμσεν, να σταματήσουν τα παιχνιδάκια στην πλάτη της Ελλάδας, διότι τη χρονοκαθυστέρηση και την κολυσιεργία αποδεικνύεται ότι όλο αυτό το εξάμεινο δεν την προκαλεί ο Τσακαλώτος και ο Τσίπρας, όπως πολλοί προσπαθούν να πούν εντός και εκτός της χώρας, αλλά την προκαλεί ο Σόιμπλε και ο Τόμσεν, που ενώ εμείς έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε και έχουμε κάνει και ακόμα και παραπάνω, δεν τα βρίσκουν για το χρέος. Αυτό νομίζω ότι είναι μια υποχρέωση που το δικαιούται όχι η κυβέρνηση, ο ελληνικός λαός. Κύριε Τραγάκη, εσείς, τι κάνετε? Τον ίδιο χρόνο θέλω και θα πω. Ναι, βεβαίως, τον ίδιο χρόνο και οι τρεις. Καταρχάς,